συνάδελφε, να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως το ενδιαφέρον που όλοι και εσείς και όλοι μας πρέπει να έχουμε για την αποτελεσματική αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων κτηρίων μας και ειδικά των σχολείων μας. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα και πρέπει να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και να σχεδιάσουμε μέτρα για την αντισεισμική προστασία. Επιτρέψτε μου να εστιάσω στο τι έχουμε πράξει εμείς αυτό το διάστημα μετά και το σεισμό που έγινε στις 19 Ιουλίου του 2019 στην Αττική, αλλά και τις θεομηνίες που έγιναν στο νομό Χαλκιδικής και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε από τις πρώτες κιόλας μέρες που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αργότερα, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε για το παρελθόν, αλλά στην πρώτη μου τοποθέτηση θα ήθελα να μιλήσω για τα πεπραγμένα της δικής μας ηγεσίας, της δικής μας προσπάθειας. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το σεισμικό γεγονός, τα τεχνικά κλιμάκια της ΚΤΥΠ, δηλαδή των κτηριακών υποδομών, διενήργησαν κατόπιν εντολής του Υπουργείου πρωτοβάθμιους μετασεισμικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν σε δημόσια κτίρια, σε υπουργεία, σε υπηρεσίες και σε κτίρια του πλαισίου αρμοδιότητάς μας, με προτεραιότητα και τα νοσοκομεία της πληγής περιοχής. Πρακτικά, για να σας δώσω μια κλίμακα μεγέθους, μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί άνω του 1.500.000 τετραγωνικών μέτρων κτηριακών εγκαταστάσεων της Αττικής. Και ας έρθουμε τώρα στα σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε για πάνω από 3.000 σχολεία σε όλη την Αττική. Προκειμένου λοιπόν να ανταποκριθούμε άμεσα, δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ του σεισμού και της έναρξης σχολικής χρονιάς, εστάλει άμεσα εντολή στις 25 Ιουλίου του 2019 σε κάθε Δήμο της Αττικής και στην επιστολή αυτή ζητούσαμε να ενημερωθούμε αν οι μηχανικοί του κάθε Δήμου διαπίστωσαν ζημιές για τις οποίες απαιτείται πρωτοβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος. Σε αυτή την επιστολή, κύριε συνάδελφε, ανταποκρίθηκαν 17 Δήμοι που επήγονταν, όπως π.χ. της Ελευσίνας, της Φιλής, των Αχαρνών και του Χαϊδαρίου, και τεχνικά κλιμάκια της ΚΤΥΠ περαίωσαν και τους ελέγχους που ετήθηκε ο Δήμος Αθηναίων στο 6ο και στο 7ο διαμέρισμα του Δήμου. Περνάμε τώρα στα αριθμητικά στοιχεία που ζητήσατε. Από τα 3.080 και πλέον σχολεία κρίθηκαν υπό έλεγχο 909. Και τα 909 έχουν ελεγχθεί, ενώ έχουν συνταχθεί από την εταιρεία 361 δελτία ελέγχου. Από τις 3.080 και πλέον σχολικές μονάδες, μέχρι σήμερα μόνο 29, δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 1%, παρουσίασαν ζημιές και στη μεγάλη πλειονότητά τους δεν οφείλονται από το πρόσφατο σεισμό. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα προκειμένου να αντιληφθούμε το γραφειοκρατικό πλαίσιο που δυστυχώς μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργούμε. Πρώτον, όταν μιλάμε για πρωτοβάθμιο μετασεισμικό έλεγχο, αναφερόμαστε σε ένα ταχύ οπτικό έλεγχο που σκοπό έχει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν απαιτούμενες επισκευές. Σε αυτόν τον έλεγχο απλώς χαρακτηρίζονται οι ζημιές. Η ΚΤΥΠ δεν είναι αρμόδια να υποδείξει τους τρόπους αντικατάστασης. Αυτό όμως που κάναμε εμείς, κύριε Δελή, και που δημιουργεί, άμα θέλετε, μια κατάσταση η οποία λειτουργεί προς όφελος της ταχύτητας, είναι ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως κάναμε σε αρκετούς δήμους στη Χαλκιδική, όπως κάναμε και σε αρκετούς δήμους στην Αθήνα, το Υπουργείο μπορεί να αναθέσει κατευθείαν πιστώσεις στους δήμους να κάνουν αυτές τις επισκευές. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δήμοι έχουν την ικανότητα να κινούνται, αφόσον είναι οι δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες από την ΚΤΥΠ. Δεύτερον, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που σας περιέγραψα είναι δεδομένο και προβλέπει πρώτα να απευθυνθούν οι πολίτες στους δήμους και σε επόμενο στάδιο στην περιφέρεια. Μόνο στην περίπτωση που η περιφέρεια αδυνατεί και δηλώσει αδυναμία, τότε κατατέθεται έτοιμα προς την ΚΤΥΠ
Και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εμείς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις αυτού του πλαισίου με τις λεγόμενες προγραμματικές συμφωνίες που μπορεί να κάνει το Υπουργείο εάν γίνει αίτηση από το κάθε Δήμο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μηχανικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους της ΚΤΥΠ, το ανθρώπινο δυναμικό όλου του Υπουργείου, οι οποίοι πραγματικά από τις πρώτες μέρες που είχαμε μόλις αναλάβει τα ηνία του Υπουργείου, σταθήκανε πραγματικά δίπλα στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με απίστευτη, άμα θέλετε, αυτοθυσία, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλοι οι οργανισμοί πραγματικά στάθηκαν, άμα θέλετε, για μια ακόμη φορά στο ύψος των απαριστάσεων και δείξαν έναν εξαιρετικό επαγγελματισμό. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς, κύριε Δελή, και την Ολομέλεια, ότι είναι δεδομένο ότι οπουδήποτε ζητηθεί η βοήθειά μας θα συνδράουμε πλήρως. Και πριν κλείσω για το δεύτερο ερώτημα αναφορικά με τα κονδύλια, κύριε Δελή, αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υποδομών, αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ ζήτησα, για να σας διευκολύνω, και μου έχει απεσταλεί μία απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία λέει ότι στο εθνικό σκέλος του ΠΟΥΔΟΕ έχει προβληθεί κονδύλι για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Μάλιστα, ο Δήμος Χαϊδαρίου κατέθεσε αίτηση και έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 23 Αυγούστου. Καταθέτω στα πρακτικά το υπηρεσιακό σημείωμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο νομίζω ότι διευκολύνει να σας δώσω μια πιο συνολική απάντηση στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ.